Στο βίντεο αυτό θα μάθετε τι είναι οι αιμορροίδε και πώ ταξινομούνται. Πότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε καστεντερολόγο, τι μπορείτε να κάνετε για να μην χειροτερέψουν τα συμπτώματα από την αιμορροϊδοπάθειά σα, ποιοι παράγοντε ευθύνονται για την αιμορροϊδοπάθεια, τι μπορείτε να κάνετε για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και αν κάνατε κάποια θεραπεία και δεν είδατε αποτέλεσμα, τι άλλο μπορείτε να κάνετε και πότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν χειρουργό για να κάνετε χειρουργική αντιμετώπιση. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σα, φίλε και φίλοι του πρεπτικό.gr. Ονομάζομαι Χρήστο Ζαβό και είμαι γαστετρολόγο στη Θεσσαλονίκη. Εάν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτό το κανάλι και αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε μια εγγραφή εδώ από κάτω για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ευχαριστώ. Φίλε και φίλοι του πρεπτικό.gr, όλοι οι άνθρωποι έχουν στον προκτό του ένα δίκτυο υποβλενογόνιων φλεβών, τι αιμορροϊδικέ φλέβε οι οποίε όταν για διάφορου λόγου διαταθούν, πριστούν δηλαδή, αναπτύσσονται τότε οι εσωτερικέ και οι εξωτερικέ αιμορροίδε. Οι αιμορροίδε είναι προστατευτικά στρώματα πολύ σημαντικά για την εγκράτεια του σφιγκτήρα του προκτού. Συμβάλλουν κατά 15 έως 20% στην πίεση της προκτικής σύγκλησης σε κατάσταση ηρεμίας και προστατεύουν τους μύες του σφιγκτήρα του προκτού κατά τη δίωδο των κοπράνων. Όταν κάποιο κύβει, η ενδοκυλιακή πίεση αυξάνεται και τα αιμοροειδικά στρώματα αυξάνονται σε μέγεθο ώστε να διατηρηθεί κλειστό ο προκτό. Θεωρείται ότι τα αιμοροειδικά συμπτώματα παρουσιάζονται όταν αυτέ οι αγκιακέ δομέ γλιστρούν προ τα κάτω ή όταν η φλεβική πίεση αυξάνεται υπερβολικά. Προκύπτουν δύο είδη αιμοροειδών, οι εσωτερικέ από το άνω αιμοροειδικό πλέγμα και οι εξωτερικές από το κάτω αιμορροϊδικό πλέγμα. Η ταξινόμηση των αιμορροϊδων έχει ως εξή. Πρώτου βαθμού, φυσιολογικές ή σχεδόν φυσιολογικές. Στην περίπτωση αυτή δεν προπίπτουν κάτω από την οδοντοτή γραμμή, αλλά πιθανό να υπάρχει αιμορραγία, δηλαδή να δούμε λίγο αίμα στο χαρτί της τουαλέτας ή στο τέλος της κένωσης. Δευτέρου βαθμού αιμορροϊδες έχουμε όταν παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, όπως πρόπτωση κάτω από την οδοδοτή γραμμή μόνο με το σφίξιμο, δηλαδή με αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης, αλλά ανατάσσονται άμεσα χωρίς τη χρήση του χεριού. Οι αιμορροίδες τρίτου βαθμού είναι εκείνες στις οποίες υπάρχει πρόπτωση κάτω από την οδοδοτή γραμμή κατά το σφίξιμο που απαιτεί οπωσδήποτε χειροκίνητη ανάταξη, ενώ παρουσιάζονται συμπτώματα όπως φαγούρα, βλένα στα κόπρανα, λεκέδε από κόπρανα στο εσώρουχο ή και πρίξιμο. Τέλο, στι 4 βαθμού αιμορροίδε έχουμε πρόπτωση εκτό του προκτού των αιμορροίδων χωρί τη δυνατότητα χειροκίνητη ανάταξη. Τα συμπτώματα στι 4 βαθμού αιμορροίδε είναι οι χρόνια φλεγμονώδει αλλοιώσει με ατροφία του βλενογόνου και ευθρυπτότητα, δηλαδή ματώνουν πάρα πολύ εύκολα. Οι αιμορροίδε εμφανίζονται πολύ συχνά στο γενικό πληθυσμό σε σημείο που όταν κάποιο διαπιστώσει αίμα στο χαρτί τη τουαλέτα μετά το σκούπισμα να μην απευθυνθεί στον ειδικό, αλλά να θεωρήσει ότι πρόκειται για αιμορροίδες και να αναζητήσει κάποια γιατροσόφια στο ίντερνετ ή στην καλύτερη περίπτωση να ζητήσει μια λυφή από το φαρμακείο. Οι αιμορροίδες είναι δυνατόν να προκαλέσουν φαγούρα, πόνο ή αιμορραγία ή αποβολή βλένα στα κόπρανα. Τα συμπτώματα όμως αυτά μπορεί να είναι ίδια και σε άλλες σοβαρότερες παθήσεις και επομένως θα πρέπει να μην αμελούμε την επίσκεψη στον ειδικό γαστρεντερολόγο για κλινική εξέταση ή για ορθοσκόπηση κολονοσκόπηση, ειδικά μετά την ηλικία των 45 ετών. Μετά τα 45 έτη, να θυμάστε όλοι ότι θα πρέπει να υποβληθείτε, είτε έχετε είτε δεν έχετε συμπτώματα, σε μια προληπτική κολονοσκόπηση για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Εάν λοιπόν είστε 45 ετών και άνω, κλείστε ένα ραντεβού με τον γαστεντερολόγο σας για την προληπτική κολονοσκόπηση που σώζει ζωές. Πότε όμως θα πρέπει να απευθυνθούμε σε γαστεντερολόγο εάν έχουμε αιμορροειδοπάθεια. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γαστεντερολόγο σας εάν έχετε οποιαδήποτε αιμορραγία από το ορθό ή εάν οι κενώσεις σας, δηλαδή τα κόπρανα, έχουν χρώμα μαύρο σαν πίσα. Η αιμορραγία από το ορθό δεν προκαλείται μόνο από αιμορροίδες, οπότε ο γαστεντερολόγο σας θα πρέπει να σας εξετάσει και να ελέγξει την περιοχή εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Σε περίπτωση που υπάρχει πόνια, ότι το αίμα στα κόπρανα οφείλεται σε άλλη αιτία, ενδεχομένω να χρειαστεί ενδοσκοπικό έλεγχο του παχαίου εντέρου με κολονοσκόπηση. Με τον τρόπο αυτό θα αποκλειστούν άλλε βλάβε του εντέρου που ευθύνονται για την αιμορραγία. Πώ επιδεινώνονται όμω οι αιμορροίδε. Οι αιμορροίδε επιδεινώνονται κυρίω από τη δυσκυλιότητα. Συνεπώ, θα πρέπει να έχετε τακτικέ κενώσεις, να πηγαίνετε δηλαδή τακτικά να διάζετε το ένταρό σα, μία φορά την ημέρα ή και παραπάνω. Επίση, κατά την κένωση, δεν θα πρέπει να σφίγγεστε και να πιέζεστε πολύ. Ακόμη, οι κενώσει σα δεν θα πρέπει να είναι πολύ σκληρέ. Η δισκυλιότητα και τα σκληρά κόπρανα επιδεινώνουν τι Για να αποφύγετε τη δυσκυλότητα και τι σκληρέ κενώσει, Μπορείτε να αλλάξετε τη διατροφή σας. Θα πρέπει λοιπόν να καταναλώσετε πολλά φρούτα και λαχανικά, δηλαδή μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, η οποία θα σας βοηθήσει στην αύξηση της κινητικότητας του εντέρου και στην καλύτερη κένωση του εντέρου. Θα πρέπει να λαμβάνετε 20 έως 35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε διάφορες τροφές οι οποίες πιθανόν να επιδεινώνουν τη δυσκυλιότητα. Σε γενικέ γραμμέ, οι τροφέ αυτέ περιέχουν μεγάλη ποσότητα λιπαρών και μικρή ποσότητα φυτικών ινών με συνέπεια να επιβραδύνεται η πέψη, να μειώνεται η κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα και να υπάρχει χαμηλό υπόλοιπα, δηλαδή μικρό όγκο κοπράνων. Τέτοιε τροφέ είναι το γάλα, το κόκκινο κρέα, το τυρί, η μπανάνα, ο καφέ, τη γανιτά φαγητά, το ψωμί, η ζάχαρη, αυγά, σοκολάτα, ρύζι, τα fast food, δηλαδή σουβλάκια, τηγανιτές πατάτες, γύρω πίτσα, χάμπουργκερ κλπ. Τα πατατάκια και τα διάφορα σνακ που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένα προμαγειρευμένα φαγητά και τα μήλα. Εφόσον υπάρχει έντονη δυσκυλιότητα για αρκετέ ημέρε, θα πρέπει να πάρετε κάποιο υπακτικό, καθαρτικό σκεύασμα. Συμβουλευτείτε τον γαστεντορολόγο σα για το ποιο σκεύασμα ενδείκνυται για εσά, διότι η μακροχρόνια χρήση υπακτικών ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην πορεία, δεν θα πρέπει να λάβετε μόνοι σα κάποιο υπακτικό σκεύασμα χωρί τη σύσταση του γαστεντορολόγου σα. Άλλοι παράγοντε που επίση έχουν αναφερθεί ότι σχετίζονται χωρί ωστόσο να είναι απόλυτο με τη διόγκωση των αιμορροίδων είναι οι εξή. Η έλλειψη σωματική άσκηση. Η διατροφή πτωχή σε φυτικέ ίνε. Η αύξηση τη ενδοκυλιακή πίεση, όπω παραδείγματο χάρη σε καταστάσει όπω ασκήτη σε ασθενεί με του ύπατο, σε ύπαρξη ενδοκυλιακής μάζας ή σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Οι άγγιες γυναίκες έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με τις αιμορροίδες, οι οποίες βέβαια υποχωρούν μετά το δοκετό. Η κληρονομικότητα έχει παρατηρηθεί ότι μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν όλα αιμορροίδες ή τα περισσότερα μέλη έχουν αιμορροίδες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κληρονομικότητα στις αιμορροίδες διότι υπάρχουν γενετικοί παράγοντες πίσω από την αιμορροϊδική νόσο. Η ηλικία, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο πιο εύκολο είναι να πάθουμε μία κρίση αιμορροϊδοπάθειας. Η ανατομική κατασκευή των αιμορροϊδικών φλεβών, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, ο χρόνιος βήχας που αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεση και τέλος η δυσλειτουργία του πιελικού εδάφους είναι όλοι οι παράγοντες που ευθύνονται για την αιμορροϊδική κρίση, και που θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσετε με τη βοήθεια του γαστεντερολόγου σας για να μειώσετε τον κίνδυνο υποτροπής των συμπτωμάτων. Τι μπορείτε να κάνετε για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από τις αιμορροίδες. Ορισμένοι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα όταν μουλιάζουν, όταν βάζουν τους γλουτούς τους σε χλιαρό νερό. Προσοχή, δεν θα βάλετε καυτό νερό. Αυτό θα το κάνετε 2 έως 3 φορές την ημέρα για 10 έως 15 λεπτά. Δεν θα προσθέτετε σαπούνι, αφρόλουτρο ή οτιδήποτε στο χλιαρό νερό. Θα είναι σκέτο χλιαρό νερό στο οποίο θα βάζετε τους γλουτούς σας, τον προκτό σας για 10 έως 15 λεπτά, 2 έως 3 φορές την ημέρα. Επίσης υπάρχουν φάρμακα για τις αιμορροίδες που δυνατόν να πάρετε χωρίς ιατρική συνταγή. Πρόκειται για κρέμες ή αλυφές που εφαρμόζεται στον προκτό σας για να σας ανακουφίσουν από τον πόνο, τη φαγούρα και το πρίξιμο. Μερικά φάρμακα για τις αιμορροίδες είναι σε μορφή υπόθετου που τοποθετείται εσωτερικά στο όρθο, ενώ άλλα φάρμακα είναι σε μορφή αληφή που κυκλοφορούν σε σωληνάριο με ένα ακροφύσιο που μπαίνει εσωτερικά στο όρθο. Όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε καμία από αυτές τις θεραπείες χωρίς τη συμβουλή και τη σύσταση του γαστρεντερολόγου σας. Και προπαντός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αληφέ που περιέχουν κορτιζόνη χωρίς ιατρική συνταγή. Εάν εξακολουθείτε να έχετε συμπτώματα παρά την τοπική θεραπεία με τις αλοιφές και τα σιτσπαθ, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον γαστεντερολόγο σας για να σας προτείνει κάποια φάρμακα από το στόμα. Εάν όμως ούτε τα φάρμακα από το στόμα που βελτιώνουν την αιματική κυκλοφορία στις αιμορροίδες σας βοηθάνε ή επί υπάρξιος θρόμβωσης των τότε πιθανόν να χρειάζεται επέμβαση αφαίρεσης των αιμορροίδων. Η αφαίρεση γίνεται από το χειρουργό με διάφορες τεχνικές όπως η υπερίδεση με ελαστικό δακτύλιο, η απολύνωση με τη βοήθεια υπερήχων, λέιζερ, ενδοσκοπική αιμορροϊδεκτομή κατά λόγο ή η κλασική χειρουργική αφαίρεση των αιμορροϊδων με την τεχνική Milligan Morgan. Για όλες αυτές τις τεχνικές είναι αρμόδιος να σας απαντήσει και να σας καθοδηγήσει ο χειρουργός τον οποίο θα πρέπει να επισκεφθείτε. Αυτό ήταν το βίντεο φίλε και φίλοι του Αφήστε μου τα σχόλιά σας τι κάνετε για την αντιμετώπιση των αιμορροίδων. Εάν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ κάντε μια κοινοποίηση, πατήστε ένα like και γραφτείτε συνδρομητέ στο κανάλι όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει. Σας χαιρετώ και ως το επόμενο βίντεο, γεια σας!